Βία επεισόδια σημειώθηκαν για ακόμη μια φορά στην Τουρκία, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή το θάνατο ενός 22χρονου διαδηλωτή. Η Μαρία Τσιλενίκο έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων έκανε η τουρκική αστυνομία για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για να διαμαρτυρηθούν για τον χαμό, για τον θάνατο ενός 22χρονου που έχασε τη ζωή του σε πορεία στην Αντιόχεια. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητός δρόμος, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, Κατερίνα. Η τουρκική αστυνομία χρησιμοποίησε άβρες νερού για να διαλύσει το πλήθος. Το ανθρωποκυνηγητό, θέλω να σου πω, ότι έγινε ακόμη και στους πιο εμπορικούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό το σημείο ακολούθησαν διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, όπως και στην πρωτεύουσα την Άγκυρα, ενώ μέχρι στιγμής έχουμε 12 τραυματίες. Ο θάνατος του 22χρονου διαδηλωτή πυροδότησε 9 εκκλήσεις για μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία. Κατερίνα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ.